special for you. Νομίζω είχα δει. Τα χάσα, τα χάσα. Ήρθες χαμένη εσύ και μας έχασε κι εμείς το χάος σου. Μαρινάκι μου, όσα δεν φτάνει αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Παιδιά, απλά δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί όλο αυτό. Δεν είναι ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και ειδικά όταν έχει νιώσει κάτι τόσο έντονο. Μα δεν ξέρουμε να εκφράσει τα συναισθήματά τους. Να εκφράσει το τι υπάρχει. Συγγνώμη λίγο. Πρώτη φορά στη ζωή μου, όσο καιρό είμαι εδώ σε αυτό το σπίτι, έχει βγάλει όλη την άπτεστη γλώσσα σου στα ελληνικά και το οτιδήποτε. Δεν ξέρω τώρα πώς το κατάφερες. Έχει μεγαλώσει στην Κύπρο, έχει ζήσει στην Αυστρία. Τώρα θυμήθηκε εσύ να βγάλει τα ελληνικά σου. Εσύ γελάς τόση ώρα ότι τι. Δεν καταλαβαίνω. Επειδή κυρνάει και λέει ότι είναι σλό. Εγώ, Χριστινάκη μου, γελάω γιατί είναι χαμένη. Και έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Το κορίτσι, μπαίνει μέσα. Ναι, γελάω κακοπροαίρετα. Το χαμένη από μόνο του δεν ακούγεται ωραίο. Δεν είμαι χαμένη. Απλά πρώτη φορά σας δείχνω λίγο από το χαρακτήρα μου.